Τα περιθώρια κοινών δράσεων, παρεμβάσεων, ενδεχομένω και μια κοινά εκπεφρασμένη άποψη για τα μείζωνα ζητήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα των Ιωαννίνων και τη Υπήρου, βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συζήτηση που είχε αντιπροσωπεία τη παράταξη Δέσμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου με μέλη τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα των Παρατάξεων που παίρνουν μέρο στι εκλογέ του Τεχνικού Επιμελητηρίου με τον επικεφαλή τη Δημοκρατική Ενωτική Συνεργασία Μηχανικών Υπήρου Γιάννη Λικοτραφίτη να αναφέρεται στι δυνατότητε οριοθέτηση κοινών προτεραιοτήτων μεταξύ των δύο επιμελητηρίων. Την ανάγκη τα επιμελητηρία τη Υπήρου να συζητήσουν και να έρθουν πιο κοντά, εκφράζοντα το μέτρο του δυνατού κοινέ θέσει για την αναπτυξιακή προοπτική. Επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημήτρη Δημητρίου. Κάτω και από το φω αν θέλετε, με ή με, χωρίς επιφυλάξεις του νέου κύκλου οικονομικής ανάπτυξης, που φαίνεται ότι ανοίγεται, ε, χωρίς να εφησυχάζουμε σε αυτή τη νέα περίοδο και αμέσως μετά τις εκλογές στο φορέα μας. Και εγώ προσωπικά και η παράταξή μας ε, και συνολικά το Επιμελητήριο, το ΤΕΕ το, το Υπήρου, ε, θα είμαστε στην διάθεση, πρωτίστως με φορείς όπως το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και τα υπόλοιπα επιμελητήρια της Περιφέρειας Υπήρου, να οργανώσουμε μία συζήτηση, να οριοθετήσουμε τις προτεραιότητες και συνθετικά ο καθένας από την πλευρά του και με το ρόλο που έχει ο θεσμικό σύμβουλος της πολιτείας άρα του κράτους της κυβέρνησης, των θεσμών της αυτοδιοίκησης να βάλουμε σε κάθε τομέα τις προτεραιότητές μας. Σίγουρα από πλευράς μας η ολοκλήρωση των μελετών η ολοκλήρωση της υλοποίηση των ενεξελίξη μεγάλων ή μικρότερων έργων υποδομής στα Γιάννενα και στην ευρύτερη περιοχή της Υπήρου, αλλά και τα θέματα των χωρικών σχεδιασμών που σχετίζονται με την δυνατότητα υλοποίησης του επιχειρήν από πλευράς πολλών και αρκετών μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής να τα έχουμε στην ατζέτα μας. Αυτό που συζητήσαμε με όλους τους αντιπροσώπους της παράταξης και με τον φίλο Γιάννη Λικοτραφίτη είναι ότι πρέπει τα επιμελητήρια, τα δύο επιμελητήρια να έρθουν λίγο πιο κοντά όσον αφορά τις πολιτικές τοποθετήσεις και τις πολιτικές θέσεις γύρω από αυτόν τον σχεδιασμό της ανάπτυξης. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ξέρουμε ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του ε, όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι. Έχει πάρει θέση επιστημονική, ελέγχει επιστημονικά, συνεδριάζει τακτικά για όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ήπειρο. Πρέπει λοιπόν να πάμε λίγο πιο κάτω, κάποια θέματα και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε πολιτικά μεταξύ μα και μετά όλα αυτά είναι σαν προτάσει να περνάνε στην περιφέρεια, στο Υπουργείο και όλα αυτά με έναν γνώμονα ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε και να σχεδιάσουμε κάτι καλύτερο για την Ήπειρο.